Στην εθνική καμπάνια για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών για περιστατικά bullying στα σχολεία. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Νικόλαο Παπαχρήστο. Κύριε Παπαχρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς βλέπετε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, θα έχουν άμεση απόδοση? Κοιτάξτε, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε γεωμετρική αύξηση. Είναι πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλά σχολεία, σχεδόν το σύνολο των σχολείων θα έλεγα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδώσει. Στην αρχή ακουγόταν ότι η πλατφόρμα αυτή θα ήταν ανώνυμη, οι καταγγελίες θα ήταν ανώνυμες, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς σε αυτή τη διαδικασία ήμασταν αντίθετοι, με τη λογική ότι υπό το φως της ανωνυμίας μπορούσε να υπάρξει οποιοδήποτε κακόβουλος να κάνει οποιαδήποτε καταγγελία. Περιμένουμε να δούμε τις επλήρεις τις εξειδικεύσεις πάνω στις πρωτοβουλίες αυτές και θα τοποθετηθούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέλω να πω ότι το ζήτημα του bullying, του σχολικού εκφοβισμού για να χρησιμοποιούμε την ελληνική ορολογία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν το χώρο της εκπαίδευσης σήμερα. Μας είπατε προηγουμένως ότι απασχολεί σχεδόν όλα τα σχολεία. Γιατί έχει εξαπλωθεί έτσι σαν μάστιγα σε όλα τα σχολεία, ενώ πρώτα ήταν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές? Αυτή είναι μέσα σε εισαγωγικά θα έλεγα ποιοτική αναβάθμιση του φαινομένου. Ενώ παλαιότερα είχαμε κάποια σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών, δράστες ήταν παιδιά τα οποία βρισκόταν στο κοινωνικό περιθώριο. Τώρα βλέπουμε ότι ακόμα και στις λεγόμενες καλές συνοικίες, από οικογένειες πέραν πάσης αμφιβολίας, προκύπτουν μαθητές, παιδιά, τα οποία ως δράστες εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. Η εκτίμησή μας είναι ότι το θέμα είναι πολυεπίπεδο και γι' αυτό πέραν των οποιοδήποτε πρωτοβουλειών ληφθούν και οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμα μέτρα υπάρχουν από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, επιβάλλεται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Πρώτο ζήτημα για μας είναι η ηθική κατάπτωση που έχει πλήξει την ελληνική κοινωνία και συνακόλουθα την ελληνική οικογένεια. Το πρώτο σχολείο είναι η οικογένεια. Όταν υπάρχουν λογικές σε αρκετές οικογένειες ότι χτυπήσουν, όταν αντιλαμβάνεστε ότι το παιδί έρχεται με λάθος πρότυπα στα σχολεία. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς η βία προβάλλεται σε κάθε στιγμή του νέου. Έχουμε έργα τα οποία είναι απίστευτης βιαιότητας, ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία είναι απίστευτης βιαιότητας, συν το γεγονός ότι έχει περάσει λανθασμένη η αντίληψη ότι αυτός ο οποίος είναι ο αρχηγός, μάλλον αυτός ο οποίος συμμετέχει σε τέτοιες παράνομες και ανήθικες αν θέλετε ενέργειες, να ασκεί bullying στους άλλους, είναι ο αρχηγός της σχολικής τάξης, η φίρμα, να το πω πολύ λαϊκά, του σχολείου. Μήπως έχει βοηθήσει ότι σταδιακά αποστασιοποιήθηκαν και εκπαιδευτικοί, και αν θα βοηθήσουν αυτά τα μέτρα τώρα που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας να ενεργοποιηθούν στο ζήτημα που, όπως μας είπατε, έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις? Κοιτάξτε, πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε γυρασμένο εκπαιδευτικό δυναμικό. Δηλαδή σας λέω ότι ο μέσος όρος ηλικίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι στα 54 έτη αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμείς εκπαιδευτήκαμε στο πανεπιστήμιο, το φαινόμενο αυτό ήταν ανύπαρκτο. Εγώ θα σας πω ως μέλος της ΟΛΜΕ και πρόεδρος αυτή τη στιγμή, σε συνέδρια που μετείχαμε πριν από 10-15 χρόνια, ευρωπαϊκά συνέδρια των συνδικάτων που ασχολούνταν με αυτό το ζήτημα, ακούγαμε πράγματα τα οποία ήταν πρωτοφανή και μέναμε με ανοιχτό το στόμα. Και όταν μας ρωτούσαν τι κάνετε στην Ελλάδα, λέγαμε ότι εμείς αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε συναντήσει ποτέ. Και φτάσαμε μετά από 15 χρόνια να πετυχαίνουμε τέτοια περιστατικά και ακόμα βιαιότερα. Άρα θα ζητήσετε κάποια σεμινάρια, φαντάζομαι, από το Υπουργείο. Επιβάλλεται εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν, αλλά να σας πω και κάτι. Επιβάλλεται να αναμορφωθούν και τα προγράμματα των πανεπιστημίων που ετοιμάζουν τους νέους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την αυστηροποίηση που θα υπάρχουν στις κυρώσεις στους μαθητές και στους γονείς. Μέχρι τώρα ήταν πολύ συχνό φαινόμενο μαθητές να σπάνε τα τζάμια, να δημιουργούν υλικές ζημιές και να μην πληρώνει κανένας τη ζημιά. Τώρα θα την πληρώνουν οι γονείς. Πώς το βλέπετε αυτό το μέτρο? Αυτό το να κάνει ζημιά ένας μαθητής και να πληρώσει τη ζημιά ο γονέας είναι αυτονόητο. Ουδέποτε η εκπαιδευτική κοινότητα, η εκπαιδευτική για παράδειγμα, ήταν αντίθετη σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιος πρέπει να πληρώνει για τις φθορές
της δημόσιας περιουσίας. Δεν το συζητάμε αυτό. Εδώ μιλάμε όμως για περιπτώσεις που οι γονείς πλέον καλύπτουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους έχουν πάντα δίκιο και οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα άδικο. Έχουμε κρούσματα απίστευτα. Δηλαδή, από σχολείο και μάλιστα της επαρχίας, σε εκδρομή, ο μαθητής κουβαλώντας αεροβόλο πυροβόλησε τον αστυνομικό, τον τροχονόμο που έκανε τη δουλειά του. Και βέβαια οι εκπαιδευτικοί βρεθήκαν κατηγορούμενοι. Ποιος μπορεί να φανταστεί, και όταν μάλιστα δεν έχει και το δικαίωμα να ελέγξει τη βαλίτσα του μαθητή, ότι ο μαθητής θα κουβαλούσε όπλο. Μιλάμε για πρωτοφανείς και απίστευτες καταστάσεις. Στο ζήτημα αυτό των εκδρομών, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, μαθητές κουβαλάνε μέσα στις βαλίτσες τους ποτά, ναρκωτικά, τώρα κουβαλάνε και όπλα. Εμείς έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις εκδρομές, για παράδειγμα, και το δικαίωμα να αποκλείουν οι εκπαιδευτικοί τους καθέξιν παραπτωματίες μαθητές. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Σε διαφορετική περίπτωση, από το Σεπτέμβριο θα συστήσουμε τους εκπαιδευτικούς να μην συνοδεύσουν καμία σχολική δραστηριότητα. Είτε είναι περιβαλλοντική εκπαίδευση, είτε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε είναι προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, είτε οι περιβόητες αυτές πενθήμερες που ξέρετε. Είναι μια περίπτωση αυτή. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα που μας είπατε προηγουμένως. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν συλληφθεί μαθητές για ναρκωτικά από τα αρμόδια τμήματα της ασφαλείας. Και βέβαια συνακόλουθα βρίσκονται και ο συνοδός εκπαιδευτικός κατηγορούμενος. Μα όταν δεν έχεις δικαίωμα να ελέγξεις τη βαλίτσα του μαθητού ή εάν δεν γίνει αυτό να είναι υπεύθυνος και να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας έλεγξε τη βαλίτσα του παιδιού και δεν είχε τίποτα από αυτά ώστε συνακόλουθα να βρεθεί κατηγορούμενος ο γονέας, ύστερα από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι με ένα σαθρό θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε στην εκπαίδευση προσπαθούμε ως εκπαιδευτικοί να σώσουμε αυτά που δεν σώζονται. Πόσοι συναδελφοί σας έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι για τέτοιες περιπτώσεις? Να σας πω και μία περίπτωση που έχουμε αυτή τη στιγμή 31 συναδέρφους οι οποίοι απέκρισαν κάποιον μαθητή από εκδρομή. Γιατί ο συγκεκριμένος νεαρός μαζί με κάποιους άλλους νεαρούς, δύο ακόμα, και έναν ενήλικο, έφυγε από το σχολείο του, παρανόμος βέβαια, πήρε το αυτοκίνητο του ενήλικου, πήγαν να πιούν καφέ σε ένα χωριό, γυρίσανε και μάλιστα οδηγώντας το αυτοκίνητο ο ανήλικος, και όταν οι εκπαιδευτικοί, εδώ καταλαβαίνετε ότι έχουμε παραβίαση του σχολικού κανονισμού και του ποινικού κώδικα, να οδηγάς αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα ανήλικος, καταλαβαίνετε είναι ποινικό αδίκημα. Και όταν απεκλείστη από το σύλλογο διδασκόντων ο μαθητής για αυτή του τη συμπεριφορά, ο γονέας έκανε μήνυση σε 31 συναδέρφους που βρίσκονται κατηγορούμενοι και αντιμέτωποι με πειθαρχικές διαδικασίες, γιατί δεν προβλεπόταν αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε λίγο και για αυτή την ιστορία με τα κινητά τηλέφωνα. Το Υπουργείο λέει ότι θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση του και να μην γίνεται χρήση της εικόνας από το προάβλιο, ώστε να μην αναπαράγονται αυτά τα φαινόμενα του bullying. Εσείς ναι, θεωρείτε ότι πρέπει να σταματήσει τελείως η χρήση των κινητών στο σχολείο? Το 2006, σας πηγαίνω πάρα πολύ μακριά, κάποιος νεαρός μαγνητοσκόπησε με τα κινητά, τότε είχαν βγει τα κινητά κάμερες και τα λοιπά, τις ερωτικές περιπτύξεις με μία μαθήτρια στον χώρο της τουαλέτας, εν ώρα μαθήματος. Τότε πάθαμε σοκ. Ήταν το πρώτο βαρύ περιστατικό το οποίο είχε γίνει. Από τότε και εξής έχουμε σωρία τέτοιων γεγονότων. Ξυλοδαρμούς, φωτογραφίες ανηλίκων γυμνών, ερωτικές περιπτώσεις οι οποίες βιντεοσκοπούνται στις τουαλέτες. Και πρέπει να ξέρετε ότι το σχολείο λέει φυλάσσεται. Το σχολείο είναι προφανές ότι δεν φυλάσσεται την ώρα του μαθήματος. Οι τουαλέτες δεν ελέγχονται από κανέναν όταν γίνονται μάθημα. Άρα λοιπόν ένα-δύο νεαροί που θα βρούνε και νεαρές που θα βρουν την ευκαιρία να φύγουν από το μάθημα για να πάνε στην τουαλέτα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν εποπτεύονται. Θέλω να πω, με αυτή την περίπτωση έχουμε βαρύτατα αδικήματα. Βρέθηκε μια μεσοβέζικη λύση γιατί διαμαρτύρονταν οι γονείς να έχουν τα τηλέφωνα κλειστά και στην τσάντα τους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγάλει το κινητό τηλέφωνο και να βιντεοσκοπήσει τον καθηγητή την ώρα που κάνει μάθημα, τον συμμαθητή του ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ληφθεί μια άλλη. Ποια είναι αυτή η λύση? Να μπούμε σε μια λογική, για παράδειγμα, παρεπιπτόντως υπάρχει μια σοβαρή παράληψη, να ξέρετε, στα ελληνικά σχολεία. Δεν υπάρχουν φοριαμοί ατομικοί όπως υπάρχουν στα σχολεία στο εξωτερικό. Γιατί αν υπήρχαν ατομικοί φοριαμοί, θα μπορούσε να υπάρχει ένα κανονισμό που να έλεγε ότι το κινητό τοποθετείται στον ατομικό φοριαμό και το παίρνεις μετά τη λήξη των μαθημάτων.
θα μπορούσε τώρα να υπάρξει μια διάταξη που να έλεγε ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν κινητά παλιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνία. Να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους χωρίς να έχουν αυτές τις δυνατότητες, τις τεράστιες που έχουν τα κινητά τελευταίας τεχνολογίας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να δώσει μια πνοή και μια διαφορετική, να δημιουργήσει μια διαφορετική ατμόσφαιρα τα νέα μέτρα του Υπουργείου για το bullying, ώστε να σταθεροποιηθεί ή να περιοριστούν αυτά τα κρούσματα που έχουν κατακλείσει τα προάβλια των σχολείων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς το ελπίζουμε, γιατί να σας πω κάτι, ότι και κλείνω με αυτό, ότι εκτός από επιθέσεις από μαθητή σε μαθητή, έχουμε πλέον και επιθέσεις από μαθητές σε καθηγητές, από γονείς σε καθηγητές. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, και αν δεν ληφθούν σοβαρότατα μέτρα, και ιδιαίτερα μετά το μαχαίρωμα του γυμνασιάρχη του 41ου Γυμνασίου Αθηνών, το γνωρίζετε το περιστατικό, από αδερφό μαθητού, αν δεν ληφθούν σοβαρότατα μέτρα, είμαστε πολύ κοντά να θρηνήσουμε τον πρώτο νεκρό μαθητή, καθηγητή, μέσα στο σχολείο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.